Συγγνώμη λίγο, θέλω να βοηθήσουμε να μπει και ο κύριος Μπάκας μέσα για να ανοίξουμε και το φάκελο ακίνητα. Λέει λοιπόν στο πρώτο θέμα, όπως και σε άλλες εφημερίδες, ότι πιέζει η Τρόικα και έχει αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης από 80.000 ευρώ αξία στο σφυρί τα κόκκινα στεγαστικά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσουκαλά, προστατεύονται στις 375.000 με τον νόμο Κατσέλη. Αυτό συνδέεται και με τον νόμο Κατσέλη. Όχι, η τελευταία αναστολή πληστηριασμών ήταν στις 200.000. Αλλά ο νόμος Κατσέλη, που είναι ένας νόμος του 2010, ρητός μέσα όταν αναφέρει ποια είναι τα υποπροστασία ακίνητα, μέχρι τώρα, γιατί τώρα άλλαξε, ανέφερε τα κριτήρια του περίοδου του 10, που ήταν για το ένα άτομο 300.000, για την οικογένεια με δύο άτομα 375.000, ενώ για μια τετραμελή οικογένεια 450.000. Άρα παρήχε στην ουσία μια πλήρη προστασία. Τι εννοούσε? Ότι μπορεί να μπει οποιοδήποτε έχει ακίνητο με αξία έως εκεί, πρώτης κατοικίας. Τώρα, στο νέο νόμο 4336, στο νέο μνημόνιο το τρίτο, έχει αφαιρεθεί πλήρως το άρθρο αυτό το οποίο έλεγε ποια ακίνητα είναι εκείνα τα οποία αξιολογούνται ώστε να μπορούν να επαφθούν στον νόμο, και εκκρεμεί υπουργική απόφαση η οποία θα κρίνει ποια ακίνητα μπορούν να μπουν, και μέσα στο νόμο τι λέει? Ότι θα λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά το σύνολο των οφειλών που έχει πάρει ένας δανειολήπτης και το εισόδημά του. Θα είναι στην ουσία μια εξίσωση φωτογραφία του δανειολήπτη εκείνου που θα κρίνει. Άρα, αν μπορεί να επαφθεί. Άρα, το ένα κομμάτι, κύριε Τσουκαλά, είναι ο φόβος ότι μπορεί να χάσουν αρκετοί άνθρωποι την πρώτη κατοικία, και το δεύτερο κομμάτι είναι τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία θα μείνουν πού? Θα πάνε τελικά σε κακή τράπεζα, θα πάνε σε ξένα φαντς? Ένα λεπτάκι μόνο να δώσω το προηγούμενο και θα σας πω τώρα επιχειρηματικά. Άρα, μένει να δούμε ποιο θα είναι το τωρινό πλαίσιο προστασίας. Δεν ξέρω αν θα είναι 80.000, εγώ θεωρώ θα είναι μεγαλύτερο. Δεν θα είναι όμως το παλιό. Και βέβαια, τι ξέραμε μέχρι τώρα, μπαίνει στο νόμο Κατσέλη και πληρώνει το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου πρώτης κατοικίας και σώζει το ακίνητό σου. Αυτός ο τρόπος είχε βρεθεί για να εξαρθολογίζει τη διαφορά των δανείων με την αλλαγή των εμπορικών αξιών. Να τη βρίσκει στο 80% της αντικειμενικής. Τώρα τα σενάρια είναι ότι ή μπορεί να πάει στο 100% της αντικειμενικής, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ενδεχομένως υπάρχει ένα κακό σενάριο και είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης ότι θα γίνει, να μην υπάρχει καν δυνατότητα κουρέματος των δανείων, αν εξαιρέσει στόχους και προσαυξήσεις. Περιμένουμε να το δούμε. Όσον αφορά τώρα τα επιχειρηματικά δάνεια, η κυβέρνηση σε μεγάλο βαθμό βάζει, και θετικό είναι, ως προτεραιότητα τα κόκκινα στεγαστικά όσον αφορά το να παραμείνουν υπό την κρατική υποκτία και σε ελληνικές τράπεζες. Τα επιχειρηματικά δάνεια, κάποια επιχειρηματικά δάνεια, όχι όλα, από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση καίγεται να τα παραχωρήσει στη διαδικασία ενός ανταλλάγματος με τους δανειστές, προκειμένου να σωθούν κάποια κόκκινα στεγαστικά και κάποια ενδεχομένως βιώσιμα επιχειρηματικά δάνεια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πακέτο και το κομμάτι των κόκκινων δανείων, και ακόμα και ότι υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος Κατσέλη αναθεωρημένος, ο οποίος ακόμα δεν είναι ελλειπής. Λείπουν εγκύκλοι που δεν έχουν στην ουσία απαντηθεί και έχουν περάσει 2 μήνες. Είναι γιατί συνδέονται ακριβώς με τη διαπραγμάτευση. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα των αντικειμενικών αξιών, θα τα πει και ο κύριος Μπάκας. Αυτό θέλω να το ανοίξουμε όλο τώρα. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, γιατί ακριβώς ο νόμος Κατσέλη μέχρι τώρα την αντικειμενική αξία ελάμβανε υπόψη για να δει πώς θα επαναπροσδιορίσει το χρέος, αλλά και γιατί είναι πρώτη φορά που έρχεται ένας ένφια με αντικειμενικές του 9, ενώ έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση που λέει ότι έπρεπε να έχει συμμορφωθεί ήδη η πολιτεία στο να τσαλάξει. Αυτό να καλημερίσουμε και τον κύριο Μπάκα. Προφανών προσφυγών κατά τον ένφια. Πάντως, υπάρχει πλέον νομικό έρισμα. Αυτό ανιδρά ο πολίτης στο κράτος το οποίο παρανομεί. Με ενδικοφανή προσφυγή. Αυτή είναι η διαδικασία. Να το εξηγήσουμε, γιατί εδώ έχουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει υποχρεώσει το ελληνικό δημόσιο, του έδινε εξάμηνη προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο. Έτσι, έτσι. Έληξε. Το πάει. Τέλος. Μα γι' αυτό και πλέον για να θεωρήσει αντικειμενικές. Και έρχεται ο κύριος Αλεξιάδης και μας λέει ότι θα αναθεωρηθούν κάποια στιγμή το 16. Δηλαδή και ο ΕΜΦΙΑ ή ο ΦΑΠ, όπως θα λέγεται κτλ. Με τις ίδιες αντικειμενικές θα. Με αντικειμενικές. Δεν μας λέει κανείς όμως που θα κάνει ένα προσαρμογή των αξιών. Ποιος θα την κάνει? Ποιος θα κάνει ένα προσαρμογή των αξιών? Ναι, σωστό και αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Χατζηγεωργίου. Ανοίγουμε λίγο το φάκελο ακίνητα. Κόκκινα δάνεια, ένας μεγάλος πυλώνας και ένας μεγάλος κίνδυνος, έτσι όπως πια διαμορφώνεται η κατάσταση. Αντικειμενικές τιμές, οι οποίες είναι το 2007, κύριε Μπάκα. Ακριβώς. Και φόροι, σωρία φόρων, κύριε Χατζηγεωργίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στους 20 φόρους, τα κινήτα. Ακριβώς.
είναι ο ένφια και ότι συνεπάγεται με αυτά. Ο συμπληρωματικός φόρος των ένφια, οι φόροι που υπολογίζονται μέσω της ΔΕΗ, είναι τα τεκμήρια. Ναι. Αν τα θέσουμε όλα μαζί, είναι περίπου στις 20 φόρους αθρηστικά που κυρίως βγαίνουν βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Πάμε λοιπόν λίγο στον ένφια τώρα. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Ο ένφια γύρω στις 20 Οκτωβρίου, 20 Οκτωβρίου έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα αναρτηθούν τα καθαριστικά του ένφια στους φορολογούμενους στην προσωπική τους εικόνα στο τάξης. Θα πρέπει να μπουν μέσα να τα τυπώσουν, δεν θα έρθουν ταχυδρομικά όπως είχε γίνει και πέρσι. Η πρώτη δόση είναι αρχές Οκτωβρίου και αν το βάλουμε αθρηστικά ότι θα εκδοθεί 20 Οκτωβρίου και ότι έχει 30 μέρες, σε αυτό που λέγαμε και πριν, 30 μέρες δικαίωμα για να μπει στη διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής, ουσιαστικά η προθεσμία για να κινηθείς νομικά απέναντι στο φόρο είναι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Αυτό είναι ο ένφια, ο φετινός, ο προσωρινός, ο έκτακτος φόρος, ο οποίος, όπως λένε και πολλές εφημερίδες σήμερα, θα αλλάξει και το 2016, όπως έχει πει ο κύριος Αλεξιάδης, θα είναι κάτι άλλο. Εδώ μιλάνε για ΦΑΠ, φόρο ακίνητης περιουσίας, γενικώς όπως ο παλιός. Γιατί θυμίζουμε ότι ο ένφια γεννήθηκε από το χαράτσι της ΔΕΗ, το οποίο άλλαξε και μονιμοποιήθηκε μέσω του ένφια και απλά του αλλάξαμε όνομα. Ότι ο ΦΑΠ που ξέραμε μέχρι το 2013 δεν είχε σχέση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα που έπρεπε να φέρει το ένφια. Ήταν πολύ μικρότερη η απέτηση που υπήρχε. Άρα και ΦΑΠ να έχουμε. ΦΑΠ θα σημαίνει λογικά, γιατί ΦΑΠ είχε ένα όριο. Μα ο ΦΑΠ ουσιαστικά είναι ο συμπληρωματικός φόρος που έχει μπει στον ένφια αυτή τη στιγμή. Και πλέον ο ένφια είναι το χαράτσι της ΔΕΗ, συν το ΦΑΠ που υπήρχε. Το ενδιαφέρον σε αυτά είναι, και νομίζω το ξεπερνάμε, γιατί πλέον το θεωρούμε δεδομένο, στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς πριν, κύριε Τσουκαλά, είναι ότι ο ένφια δίνει στο κράτος 2,65 δις, αλλά υπολογίζεται στα 3,3. Είναι και η περίφημη παράμετρος της πραξιμότητας. Δηλαδή μας χρεώνουν, βέβαια, ξέροντας ότι κάποιοι δεν θα πληρώσουν. Θα χρεωθούν. Και θα χρωστάνε. Εμείς απλά τα έχουμε πίσω από τα μάτια. Και θα τρέχουν οι τόκοι τους. Λοιπόν, άρα ο ένφια αναμένεται να μεταξελιχθεί σε ΦΑΠ, ξαναγυρνώντας το παλιό. Να δούμε τη μορφή του, βασικά. Όσο παραμένει η μορφή και υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών, παραμένει ένας εντελώς άδικος φόρος. Και σε καμία περίπτωση τη βάζει μέσα, αν ο φορολογούμενος από το ακίνητο αυτό εισπράττει χρήματα. Είναι πολύ βασικό. Πάμε λίγο στα ανίσπρακτα ενίκια, για να συνεχίσουμε μετά με τον κύριο Μπάκα και να δούμε τι γίνεται με όλους αυτούς τους φόρους και πώς είναι η κατάσταση των ελληνικών ακινήτων αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ανίσπρακτα ενίκια. Θέλω να δούμε λίγο τι είπε ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, ο αρμόδιος υπουργός για τα ανίσπρακτα ενίκια, και να μας βοηθήσει μετά με κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Την έχουμε, πάμε να τη δούμε. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Το ότι σταματάει η εχώρηση των ενοικίων στο δημόσιο δεν σημαίνει ότι φορολογούμε αυτά τα εισοδήματα, διότι βρισκόμαστε ακόμα σε διάλογο και, όπως λέει ακριβώς μέσα και η διάταξη του 43-36, ψάχνουμε να βρούμε με ποιο διάταξη θα αντικατασταθεί. Και επίσης στο θέμα της λίμνης των 100 δόσεων είναι σαφέστατο ότι είναι να κάνουμε, το λέει στη σελίδα 1017 του 43-36. Λοιπόν, αυτά είπε ο υπουργός. Πάμε να δούμε κάρτες με τα σενάρια, λοιπόν, στη λογική αυτή που είπε ο κύριος Αλεξιάδης. Ξεκινάμε με την κάρτα, τι θα γίνει με τα ανίσπρακτα ενίκια. Σενάριο πρώτο, κύριε Χατζηγεωργίου. Καταρχήν, στην αρχή ο νόμος προβλέπει ότι θα καταργηθεί η δυνατότητα του φορολογούμενου που έχει ανίσπρακτα ενίκια να μην τα φορολογείται. Τώρα ουσιαστικά γίνεται μια ψηλοαλλαγή και θα δίνει καταρχήν υποχρεώνει τους ενοικιαστές να πληρώνουν μέσω τραπέζης το ενίκιο ανεξαρτήτως ποσού. Όχι μετρητά όσο είναι κάτω των 500 ευρώ και θα φορολογούνται ως εισόδημα του ιδιοκτήτη μόνο τα ποσά που κατεβλήθησαν στην τράπεζα, έτσι. Ακριβώς. Βέβαια, να δούμε και την τελική μορφή ποια θα είναι. Διότι κάνω μετά. Κάνω τεστ στη μοιοπία σας. Παραμένει. Σας έχω βάλει να κοιτάτε απέναντι στο. Αυτό είναι λίγο και παράθυρο στη φοροδιαφυγή. Όχι παράθυρο. Παραθυράρα. Μεγάλο παράθυρο, ορθάνυχτο. Διότι όσο ο ενοικιαστής δεν έχει κανένα απολύτως κίνητρο να δηλώνει τα έξοδα τα οποία κάνει, ουσιαστικά θα υπάρχει μια συναλλαγή ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στον ενοικιαστή. Θα του πει, θα στα δίνω μετρητά. Είναι τέτοια η μανία του κράτους να εισπράξει έσοδα που δημιουργεί διόδους και σου λέει, εντάξει, ας φοροδιαφύγουν και μανία, ας τα πάρω εγώ. Θα έδινε στο φορολογούμενο ιδιώτη κίνητρο να μαζεύει αποδείξεις και να μην μπαίνει μαζί στη διαδικασία της φοροδιαφυγής.
Και τότε θα υπήρχε τρόπος να εισπράττει τα έσοδα. Αλλά τι εκπίπτει πλέον, ποιο είναι το κίνδυνο. Από την ενοικιαστή απολύτως τίποτα. Θα πάρουμε κάτι τηγάνια, κύριε Δρόσο, έτσι μας λέγανε πέρυσι. Κάτι κατσαρόλες. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Θέσπιση έκπτωση φοροαπαλλαγής στο ΦΕΣΥ που φορτώθηκε ο ιδιοκτήτης. Το εξετάζουν και αυτό. Αυτό ουσιαστικά θα έρχεται και θα λέει πια από τα ενοίκια τα οποία είναι να φορολογηθεί, είναι να δηλώσει ποια θα είναι τα ανίσπρακτα. Και σε αυτά θα υπάρχει μια φοροαπαλλαγή για τον ιδιοκτήτη. Για το ποσό που δεν αυτό, έχει λάβει. Γι' αυτό ουσιαστικά λέγεται ότι θα δημιουργηθεί στο έντυπο Ε1 ένα σχετικό ειδικό κουτάκι, ειδικός κωδικός, που θα δηλώνονται τα ανίσπρακτα ενίκια από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να γίνει αυτή η φοροαπαλλαγή. Και έχουμε και άλλα δύο σενάρια. Φορολόγηση των ενοικίων στον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττονται. Το βλέπετε. Δηλαδή τώρα τα λαμβάνω, τώρα τα καταθέτω, τώρα φορολογούμε. Μακάρι γίνεται αυτό, πώς μπορεί να γίνει. Για να το πάω και λίγο παρακάτω, γιατί εντάξει, καλοί οι ιδιοκτήτες και τα ενοίκια, αλλά αν κάτι τέτοιο ίσχυε και στους επιχειρηματίες, όταν δηλαδή θα μπορούσε ο επιχειρηματίας να φορολογείται για το έσοδο το οποίο. Και όχι με προσδοκά, την προκαταβολή στο 75% που δεν έχει λάβει. Προκαταβολή στο 75% που θα πάει στο 100%, φόρο στο 33%, φόρο στο 29%. Άρα, για να κλείσουμε λίγο και τα των ενοικίων με το τελευταίο, δημιουργία ειδικού κωδικού στη νέα φορολογική δήλωση, το είπατε και πριν, στην οποία οι φορολογούμενοι θα δηλώνουν τα ενοίκια που εισέπραξαν ώστε να αποφεύγουν τη φορολόγησή του. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στο τραπέζι από ό,τι καταλαβαίνω και μελετούν. Ποιο θα προκρίνουν. Καλό θα είναι να ευρεθεί μια λύση με τα ανίσπρακτα ενοίκια, διότι θα δημιουργούσε και πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους συνοικιαστές. Γιατί όταν κάποιος θα πήγαινε να νοικιάσει ένα κίνητο, θα παίρναγε από κόσκινο ιδιοκτήτη. Μην ξεχνάτε ότι δεν μπορούν να κάνουν εξώσεις οι ιδιοκτήτες. Με τους περιορισμούς των capital controls. Με την εκτέλεση, γενικά. Ναι, οι δικαστικές αποφάσεις, ακόμα και να εκδικαστεί. Τέλος. Δεν μπορεί να σε εκτελέσει. Ούτε εργατική διαφορά να έχει κρατήσει την πορεία. Ναι, σε πολλά πράγματα. Είναι γενική. Ναι, καλά το πληστηριασμό μέχρι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν. Γνωστά, για παράδειγμα. Μια που το λέτε αυτό, κύριε, με συγχωρείτε, κύριε Μαγκαλάκη. Μια που το λέτε, σε ό,τι αφορά στου πληστηριασμού, ισχύει το ίδιο. Ισχύει, ναι. Γιατί όσο έχουμε κεφαλιακού περιορισμού. Κάθε μορφή είναι γενική η αναστολή. Κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Από τον πληστηριασμό και την έξωση μέχρι την εκτέλεση απόφαση εργατικής διαφοράς που μπορεί να μου χρωστά εργοδότης 20.000 ευρώ. Άρα να μου καταλογίσει τα 1.000 ευρώ προσωρινά εκτελεστά, δεν μπορώ να πάρω ούτε αυτά. Μάλιστα. Άρα έχουμε ένα πιθανό οξύμορο εδώ πέρα. Από τη μία, λόγω κρίσης, ο κόσμος κινδυνεύει, που βρίσκεται σε αδυναμία. Δεν μιλάω για τον πεταχτή. Μιλάω για αυτόν που γνήσια δεν έχει να δώσει εξαιτίας της αδυναμίας που απορρέει από την κρίση. Η πλειονότητα πλέον των αυτή είναι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα η ίδια η κρίση στο αποκορύφωμά της παρέχει μια ενίδη προστασία. Γι' αυτό και ασκήθηκε μια κριτική, ότι θα μπορούσε αυτή η αναστολή εκτέλεσης να μην είναι τόσο γενική, να έχει κάποια διαφορετικά κριτήρια. Δηλαδή, εντάξει, ναι, κατανοητό, μπορεί να μου χρωστάει ο μισθωτής. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να σηκώσει εύκολα να το καταλάβουμε 2-3 μήνες, 4 μήνες. Ο πληστηριασμός, okay, αλλά τώρα η εργατική διαφορά, αν ο εργοδότης έχει λογαριασμούς με χιλιάδες ευρώ, δεν με πληρώνει και έχω κερδίσει την απόφαση, το δικαστήριο λέει να εκτελεστεί και να μην μπορώ να εισπράξω επειδή. Άρα λοιπόν, κύριε Δρόσο, τα περίφημα ακίνητα που ήταν ο πυλώνας της οικονομίας για πάρα πολλά χρόνια και ήταν η δύναμη της μεσαίας τάξης που έλεγε να έχω ένα ακίνητο, Γιάννη, αυτή τη στιγμή έχει διαλυθεί. Όλη αυτή η μεσαία τάξη με φόρους, με αλλαγές διάφορες που θα τη συζητήσουμε και με τον κύριο Τσουκαλά στα εργασιακά, έχει εξαερωθεί εντελώς. Και μένουμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι ακίνητα, κύριε Μπάκα. Κόκκινα δάνεια, άρα κίνδυνος να χάσει κάποιος την περιουσία του. Φόροι πάνω σε άλλους φόρους, σε ήδη επιβληθέντες φόρους και πάει λέγοντας. Και έχουμε τώρα αντικειμενικές αξίες του 2007, ακριβώς, πάνω στις οποίες μπαίνουν οι φόροι αυτοί. Πολύ φόρο, ναι. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η πρόθεση να αλλάχθουν, ενώ είχαμε ακούσει ότι θα τους άλλαζαν φέτος το καλοκαίρι. Ημερών, ναι. Ακόμη υφίστανται. Δηλαδή. Και μάλιστα κάθετες αλλαγές αναπερίπτωση. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω μπροστά και κάποια στοιχεία που μας στείλατε σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες, κυρίες και κύριοι, και το τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Θα πω ενδεικτικά 2-3. Μελίσια, διαμέρισμα 115 τετραγωνικών. Στο δεύτερο όροφο, η αντικειμενική, Γιάννη μου, είναι 250.000 ευρώ και τιμή πώληση 180. Ακριβώς. Στην Πάτρα, 68 τετραγωνικά. 5 πηγάδια η περιοχή, αντικειμενική 67, πωλείται προς 50. Οι διαφορές είναι αλλού πιο μεγάλες, αλλού πιο μικρές.
έχουμε αντικειμενική αξία 5.675 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και η τιμή πώληση του 2014 του Δεκεμβρίου που κλείσαμε 2.450. Είναι ο μέσος όρος. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για 50%. Δηλαδή είναι 56,83% η απόκληση. Βέβαια οι παράλληλοι φόροι στα συμβόλαια κτλ. Υπολογίζονται βάσει το 5.600. Βέβαια. Βάσει των αντικειμενικών. Το τρελό ξέρετε ιστορία αυτή όλη. Είναι σαν να λέμε ότι έχω ένα εισόδημα σήμερα το πρωί τυχαίο 10.000 ευρώ και να έχω 3 και να φορολογούμε στι 10. Αυτό συμβαίνει με το ακίνητο. Έτσι δηλαδή, ακριβώς αυτό όπως το λέμε. Θεωρητικά είσαι πλούσιος. Στο ακίνητο έχει επικεντρωθεί όλη η μανία, το όνειρο που ήταν κάποτε του κάθε νοικοκύρη, έχει επικεντρωθεί όλη η μανία για την ύσπαρξη εσόδων. Δεν μπορούν να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα που είχε η χώρα. Ότι στην ουσία το ότι δεν υπήρχε σύγκληση πραγματική με την Ευρώπη, του καλύπταμε και ο ελληνικός καπιταλισμός είχε διαμορφωθεί από το 1 και μετά, σύμφωνα με τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην αγορά ακινήτων. Στην ουσία είχαμε πικρότερους μισθούς, αλλά μπορεί να έπαιρνε και ένα ενίκιο ο μέσος Έλληνας, όχι ο πλούσιος Έλληνας. Αυτό δεν το κατανοούν. Έχει σχέση με το ακίνητο, έχει σχέση αγάπη με το ακίνητο. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή αυτό αρχίζει και αλλάζει όμως, αλλάζει μορφή πλέον. Τώρα θέλει να το ξεφορτωθεί. Και διάβαζα χθες, κύριε Μπάκα, ότι στο κέντρο της Αθήνας, στην ημερησία νομίζω το διάβαζα, στο κέντρο της Αθήνας πολλούνται γκαρσονιέρες, ακόμη και προς 2.900 ευρώ, γύρω στο τριχίλιαρο δηλαδή, για να τα ξεφορτωθούν. Ξέρετε τι θα γίνει με το ακίνητο. Δηλαδή τα δίνει ο κόσμος για να τα ξεφορτωθεί, δεν τα αντέχει, δεν τα σηκώνει η τσέπη του. Θα γίνει το εξής. Πώς είναι το αυτοκίνητο με μεγάλο κυβισμό που χρωστά στο σήμα 4-5 χρόνια είναι 6-7 χιλιάδες. Δηλαδή χοντρικά. Και λες, πούλησε πρώτα το αυτοκίνητό μου επειδή χρωστάω και 4 χρόνια τους φόρους. Έτσι γίνει και το ακίνητο. Θα χρωστάω τους φόρους, θα λες πλήρωσέ μου 5 χιλιάρικα, πλήρωσε και τους φόρους που οφείλω για να γίνει μεταβίβαση. Και εκεί θα φτάσουμε. Για ένα δευτερόλεπτο και μόνο να στρέψουμε τη ματιά μας στην άλλη όχθη και να δούμε γιατί αυτή η λέλαπα, γιατί αυτή η μανία. Διότι το κράτος, η πολιτεία, όλοι εκείνοι που κράτησαν τα ηνία τους στη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών δεν θέλησαν να κάνουν ένα πράγμα. Να μειώσουν τις δαπάνες. Και έχουμε βεβαίως. Ανοίγεται μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Όχι, μα όταν χρειάζεσαι τόσα πολλά έσοδα, τα χρειάζεσαι για κάποιο λόγο. Άρα και έχουμε από τη μία πλευρά, όπως τα κουβεντιάσαμε και στο ασφαλιστικό, ορισμένες δαπάνες οι οποίες είναι πάρα πολύ ανελαστικές, αλλά έχουμε και άλλες οι οποίες. Μπορούν να μειωθούν. Πόσοι δημόσιοι οργανισμοί. Σχεδόν ανεπηρέαστες οι δημόσιες δαπάνες, βέβαια. Πόσοι, ναι. Δηλαδή, πανηγυρίζουμε ακόμα όταν απολύεται ένας επίρροκος υπάλληλος. Θέλω να σταθούμε λίγο στο τώρα της φορολογίας. Επειδή έχουν γίνει πειραματισμοί όλα αυτά τα χρόνια, Ηλία, πάνω στα ακίνητα, άπειροι. Υπάρχουν πάλι σενάρια, έτσι. Mm-hmm. Πάλι για σενάρια μιλάμε. Εξίσου λέει αντικειμενικών εμπορικών αξιών. Για να δούμε λοιπόν λίγο, κύριε Μπάκα, πώς θα φορολογούνται τα ακίνητα βάσει των σενάριων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Να δούμε τις κάρτες, παρακαλώ πάρα πολύ, και να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Θέσπιση λοιπόν χαμηλού συντελεστή γύρω στο 5% για εισοδήματα από ενίκιο 3.000 ευρώ και 12 με 15 από 10, έως 10.000 ευρώ. Μελετάτε αυτό, δεν έχει προωθηθεί. Καθιέρωση δύο μεγαλύτερων συντελεστών για υψηλότερα ποσά, είναι αυτό που είπαμε. Δημιουργία φόρμουλας που δεν θα επιτρέπει τη φορολόγηση των ανίσπρακτων ενοικίων. Ακόμη το ψάχνουμε, είναι αυτό που δείξαμε προηγουμένως. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο. Εφαρμογή από το 16 νέου φόρου περιουσίας, επίσης το λέγαμε, που θα αντικαταστεί στον ΕΝΦΙΑ και θα επιβαρύνει όχι μόνο τα κίνητα στην Ελλάδα. Μελετάμε και το εξωτερικό. Άλλος τώρα εδώ ο φάκελος. Έχει εξωτερικού το 3.200 λέει Έλληνες έχουν σπίτια στο Λονδίνο και δεν βλέπουν στην Τουρκία που έχουμε 21.000 Έλληνες που έχουν σπίτια στα παράλια της Τουρκίας. Α, τι λέτε τώρα. 21.000 Έλληνες από το 7 νομίζω μέχρι το 9 έχουν επενδύσει στα παράλια της Τουρκίας. Αυτά δεν μπήκαν στο κάδρο, το κύριο Αλεξιάδη. Επίσης, εγώ έχω την απορία. Όταν έχει φορολογηθεί με τον ΕΝΦΙΑ Λονδίνου, με τον ΕΝΦΙΑ Τουρκία. Αυτό αφορά και κατοίκους εξωτερικού, γιατί είναι πολλοί Έλληνες που δηλώνουν μόνο για κάτι εξωτερικού. Έχουν πληρώσει το φόρο εκεί. Επειδή είναι Έλληνες, θα πληρώσουν και αυτοί. Μα έχουν πληρώσει το φόρο εκεί που είναι. Με ποιο κριτήριο θα πληρώσουν και εδώ και πώς θα γίνει και ο υπολογισμός. Βάζει πια. Δεν υπάρχει μια διαφορά. Εκεί πληρώνει ένα φόρο. Στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή, ο κάτοχος μιας ακίνητης περιουσίας πληρώνει ένα φόρο για μια αξία πραγματική. Ναι. Δηλαδή, λένε στην Αγγλία, κύριε Μπάκα, έχετε ένα ακίνητο αυτή τη στιγμή στην τάδε περιοχή και κάνει 100.000 λίρες. Mm-hmm. Αυτές οι 100.000 λίρες δεν διαπραγματεύονται. Ναι. Δηλαδή, πας στην τράπεζα και παίρνεις το 80% των 100.000 λιρών. Mm-hmm. Αφήσει εμείς στην Ελλάδα, θα έρθει η τράπεζα και σου πει 100.000 ευρώ που έχεις στην Ελλάδα, κύριε Μπάκα, στην Αθήνα, είναι 65.000 ευρώ.
Γιατί στο εξωτερικό είναι άσετ το ακίνητο. Εδώ πέρα εμείς το έχουμε δεξιά. Άρα εσείς το θεωρείτε απολύτως έολο αυτό που είπε ο κ. Αλεξιάδης, να φορολογηθούν οι έχοντες ακίνητα του εξωτερικού. Μας εξηγείτε αυτή τη στιγμή ότι έχουν και στην Τουρκία 21.000 Έλληνες. Και άμα θέλετε, μπορεί να στείλω και ένα email, να σου πω ακριβώς που έχουν ακίνητα. Πολύ ευχαρίστω. Να το στείλω και τον κ. Αλεξιάδη. Κύριε που τα έχουν. Λοιπόν, άρα το θεωρείτε, πώς να το πω, βόμβα για λόγους εντυπώσεων. Είναι μη λογικό. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο στο διατάφτα με όλους αυτούς τους φόρους που περιγράφουμε και με τις αντικειμενικές αξίες του 2007. Ποιο είναι το μέλλον από εδώ και πέρα? Ο Έλληνας που βρέθηκε με ένα, με μισό, με δύο ακίνητα, είτε γιατί τα αγόρασε, είτε γιατί του τα κληροδότησαν, τι μέλλον έχει με τα ακίνητα αυτά στα χέρια του πια? Δεν υπάρχει μέλλον στα ακίνητα. Στα ακίνητα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέλλον. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και μόνοι μας θα γίνει. Δεν υπάρχει χειριάγραμμα. Γίνεται τίποτα, αγοραπολισίες γίνονται? Οι κινήσεις που γίνονται στις αγοραπολισίες είναι ελάχιστες. Όταν λέμε ελάχιστες. Δηλαδή, παράδειγμα να σου πω, ότι όλες οι πράξεις που γίνονται είναι από 20-70% κάτω αντικειμενικών αξιών. Και αυτή τη στιγμή ο αγοραστής δεν είναι πραγματικός αγοραστής. Δεν είναι αυτός που καλύπτει στεγαστική του ανάγκη. Είναι ο άνθρωπος που ψάχνει να σας πατήσει το λαιμό. Συγγνώμη την έφραση που χρησιμοποιώ. Όχι, πολύ αυτή είναι η αλήθεια όμως. Και εγώ αυτό που λέω συνεχώς είναι το εξής. Θα βγάλουμε νέες αντικειμενικές αξίες. Πάρα πολύ. Με ποιες τιμές, παιδιά? Με τις τιμές των αγγελιών? Με την τιμή πώλησης του ακινήτου που άλλος έχει πρόβλημα και το βγάζει στο σφυρί αυτή τη στιγμή? Με τις τιμές που συμφώνησε με τον πολιτή λόγω του πόθεν έσχες, που είναι πλασματικές? Με ποιες τιμές θα μου δώσει εμένα αξίες? Και ποιος θα τις βγάλει? Αυτό που είπατε στην αρχή, ποιος δικαιούται να τις βγάλει, κύριε Χατζηγιώργη, τις τιμές? Σε αντικειμενικές τιμές. Να σας απαντήσω. Κάποια επιτροπή, ποιος δικαιούται? Ακούστε, σε πολύ οικονομικών υπάρχει το ειδικό μητρό εκτιμητών. Η Τράπεζα της Ελλάδας, ο Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών. Και εδώ για τα κινητά, σαφώς, σαν ναι, ασφαλιστικό. Υπάρχει το Μητρό Εκτιμητών. Ναι. Που έχουν εκτιμητές. Και υπάρχει ταυτόχρονα και η Τράπεζα της Ελλάδας, που από το 2009 η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών έχει συλλέξει στοιχεία με τιμές ανά την Ελλάδα. Ναι. Αυτοί είναι οι δύο οργανισμοί, για μένα τουλάχιστον, που μπορούν να μας δώσουν κάποια στοιχεία. Ναι. Δεν μπορούμε αυθαίρετα να πάμε και να πούμε ότι εγώ κάποια στιγμή άκουσα από τις τράπεζες ότι θα μπουν σε διαδικασία οι δικαστικοί επιμελητές να κάνουν έρευνα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εσείς αυτό το πράγμα. Λένε ότι θα προβλεφθεί να μπορεί η τράπεζα μονομερώς να προσδιορίσει ποια είναι η αξία η πληστηριασμού, ναι, από εκεί το έχουν πάρει, mm-hmm, άρα ενδεχομένως αύριο και το asset. Και έτσι καλά, να σου πω κάτι πολύ απλό. Μέσω του δικαστικού μελετή που είναι ο υπάλληλος. Και έτσι καλά, μια ερώτηση. Πόσο δύσκολο είναι για εμάς όλους να στείλουμε μια αγγελία στην εφημερίδα με ένα τηλέφωνο και να πραγματοποιήσουμε μια στρέβλωση των τιμών, αλλά περιοχή μας ενδιαφέρει? Πόσο πολύ εύκολο είναι? Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει πάντως με την ακίνητη περιουσία. Μα είναι όχι περίεργο λίγο, έτσι. Και ξεχνάμε και το εξής. Δεν μπορεί να πουλήσουν και αυτοί που έχουν δάνεια, γιατί αν έχουν υποθήκη, πρέπει τουλάχιστον η τιμή αγοράς να καλύπτει την υποθήκη. Εγώ θα σας πω κάτι σημαντικό. Οι αντικειμενικές αξίες, για να γνωρίζει ο κόσμος, επηρεάζουν και άλλα πράγματα. Όχι μόνο τον ένφια. Επηρεάζουν την μεταβίβαση του ακινήτου με αντάλλαγμα, την αυτούσια διανομή ακινήτου μεταξύ συγκυριών, την ανταλλαγή ακινήτου της ίσης αξίας, την υποχρεωτική ανταλλαγή οικοπαίδων, τη συγχώνευση ΑΕ, την αναγκαστική απαλωτρίωση του για δημόσια ωφέλεια, τη συνένωση οικοπαίδων, τη διάλυση των εταιριών κλπ. Δηλαδή δεν είναι το να κλείσει κάποιος την εταιρεία του, που λες, όταν είναι στο όνομα της εταιρείας, δηλαδή, του ακίνητο, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Δεν είναι ο ένφια εδώ πέρα μόνο το θέμα μας. Εδώ επηρεάζονται πολλά πράγματα. Αλυσιδωτά βλέπω. Ακριβώς. Και ο νόμος Κατσέλη που είπαμε πριν. Και το άλλο ψέμα, για μένα τουλάχιστον, είναι το εξής. Λένε, αν έχουμε μείωση των αντικειμενικών αξιών, θα μειωθεί ο ένφια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό δεν είναι 100% λογικό. Τόσα το ζήκουν, τόσα θα πάρουν. Γιατί? Άμα πρέπει να είναι 2,65 δις, θα είναι 2,65 δις. Εκεί θα τα μέρουν. Αυτό, ναι. Λένε, πάμε με συντελεστή. Αν εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα συντελεστή από 1.001 ευρώ ως 1.500 ευρώ και υπολογίζει το βασικό συντελεστή του ένφια στα 3,70 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και έχω ένα 20-25% μείωση, θα είμαι πάλι στο 3,7. Μην νομίζει ότι θα πληρώσει ότι θα λιγότερα λεφτά. Όχι, αλλά θα μειωθεί η αγορά. Μπορεί να υπάρξει μια αναδιανομή. Μερικές. Δηλαδή, αλλά μπορεί να υπάρξει ανακατανομή όμω κάποιοι παραπάνω, κάποιοι λιγότερο λόγω τη αλλαγή τη τιμή ζώνη. Στην Αττική, που για λόγου κοινωνικού έχουν παραμείνει οι αντικειμενικέ αξίε στα 750 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, κόστο κάτω τη κατασκευή. Αυτό γίνει για κοινωνικού λόγου. Είναι λίγε οι περιοχέ, αλλά υφίστανται και αυτέ. Πείτε μου κάτι, άρα έτσι όπω διαμορφώνεται η κατάσταση, τι βλέπετε να ακολουθεί? Δηλαδή, τον Κοσμάκη να χάνει τα σπίτια του, να τα παίρνουν άρον-άρον οι τράπεζε, οι άλλοι να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στου δυσφάσταχτου φόρου και να τα πουλάνε σε αυτού που λέτε ότι του πατάνε στο λαιμό? Δηλαδή, τι θα γίνει με το ακίνητο από εδώ και πέρα? Πούσε, το ακίνητο από εδώ και πέρα θα είναι το μήλο τη έρηδο για πάρα πολύ κόσμο. Ήδη υπάρχουν φαν τα οποία επεξεργάζονται τη χώρα μας, βλέπουν τις αξίες μας, μετράνε μελλοντικές αξίες. Δεν μιλάτε μόνο για τα επιχειρηματικά ακίνητα, μιλάτε και για τα δαστικά. Τα κόκκινα δάνεια που πουλήθηκαν ήταν στεγαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν πουλήθηκε κανένα επιχειρηματικό δάνειο. Επειδή τα στεγαστικά δάνεια είναι καλυμμένα. Τα επιχειρηματικά δεν είναι καλυμμένα το ίδιο πράγμα.
Δηλαδή το ακίνητο, το στεγαστικό, το στεγαστικό δάνειο ήταν στο 120% στο μάξιμο. Το επιχειρηματικό ήταν και 3 φορές επάνω. Έχει μεγάλη διαφορά. Άρα εσείς βλέπετε ότι θα επακολουθήσει περαιτέρω σφαγή. Αυτό καταλαβαίνω. Θα έχουν πτώσει το ακίνητο στις τιμές. Και ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει, όπως μιλάει για τη μία κίνηση περιουσίας, δεν είναι λογικό. Δεν υπάρχει τιμή. Η τιμή καθορίζεται από τον αγοραστή. Αυτή λέγεται τιμή πώλησης. Δεν λέγεται αξία κίνησης περιουσίας. Η αξία κίνησης περιουσίας είναι τελείως διαφορετική από την τιμή μου πώλησης. Μου λύνεται μια τελευταία πορεία και έρχομαι, κύριε Χατζηγεωργίου. Γιατί αυτό που λέτε με τις αγγελίες. Έχω τη μανία και το συνήθειο να κοιτάω τις μικρές αγγελίες με τα κίνητα. Μου έχει μείνει από παλιά που ψάχνα για σπίτι, εν πάση περιπτώσει. Και βλέπω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι τιμές είναι ακόμη στο ταβάνι. Ακριβώς. Και μου θυμίζουν παλιότερες εποχές. Αυτό λοιπόν πώς συντηρείται. Είναι πολύ απλό. Είναι η τιμή που ζητάει ο διευθυντής στην αρχή. Σου λέει για να μην είμαι εύκολος. Όμως διαπραγματεύσει με 100%. Και πόσο κάτω θα πέσει δηλαδή. Και 30% και 20%. 30%. Ναι, δηλαδή είναι λέτε μια βιτρίνα η οποία σπάει και υπάρχει κάτι άλλο. Για να αγοράσει μια ισορροπία. Τι, αν αυτή τη στιγμή βγάζαμε τις τιμές τις τελικές πολλές φορές που κλείνουν τα ακίνητα, θα βγάζαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα από ό,τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Τιμή είναι εκεί που γίνεται η πράξη. Αν δεν υπάρχει πράξη. Αυτό, ναι, η πραγματική πράξη. Γιατί έχουμε και τη θεωρητική πράξη που τη δηλώνουμε για τους φόρους. Για πάμε λίγο στον κύριο Χατζηγεωργίου. Και κύριε Τσουκαλά, έρχομαι με το ασφαλιστικό το άλλο θέμα. Γίνεται και χαμός με τα μηνύματα. Λοιπόν, κύριε Χατζηγεωργίου, απορία πρώτη. 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τα λέγαμε και με τον Γιάννη τον Κορονέο προηγουμένως. Ψάχνουν τα ισοδύναμα και για το 23% εκπαίδευση και για τους αγρότες. Τι γίνεται τώρα, ισχύει αυτό. Δηλαδή τα ιδιωτικά σχολεία πρέπει σήμερα. Τη Δευτέρα, αύριο να πάνε και να κάνουν μετατροπή. Αυτό είναι μια ερώτηση. Μέχρι τις 23 του μηνός έχουν πάρει. Ξαναπήραν παράταση. Πήρε παράταση μια εβδομάδα. Ναι. Άρα ουσιαστικά δίνεται και μια παράταση στην κυβέρνηση να βρει τα ισοδύναμα μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ναι, όμως από εβδομάδα σε εβδομάδα, μήπως το κάνουμε για ψυχολογικούς όρους. Να το καταπιούμε στο τέλος και όταν επιβληθεί να πούμε, καιρός ήταν. Μέχρι στιγμής θεωρητικά υπάρχει ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι ψηφισμένο, έχει κύκλο, έχει βγει ο νόμος. Και υπάρχει και οδηγία μέχρι πότε πρέπει να γίνει μεταβολή. Σε κάθε περίπτωση το ΦΠΑ θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Θα τον αποδώσει ο επιχειρηματίας, αλλά θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει να τελειώνει, είτε να βρεθούν τα ισοδύναμα και να καταργηθεί ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση όπου μπορεί να γίνει αυτό, είτε να βγει απόφαση ότι πλέον υπάρχει ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση το ΦΠΑ είναι 23%. Και αν επιβληθεί, μιλάμε για το 1/4 της τιμής, το οποίο θα το πληρώσει ο καταναλωτής, ο γονιός του παιδιού και θα τον αποδώσει ο επιχειρηματίας. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Εν αναμονή λοιπόν και σε αυτό. Τέλη κυκλοφορίας. Και χθες και σήμερα οι εφημερίδες μιλάνε για αλλαγές. Εγώ άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά τον κύριο Αλεξιάδη την προηγούμενη Πέμπτη να λέει ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές εν ευθέτω, θα πάνε από τα μεγαλύτερα στα μικρότερα. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Χθες λοιπόν βλέπω. Πρώτον, καταργούνται τα μηδενικά τέλη στα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Αυτό φοβάμαι. Όταν ακούω αλλαγές, συνήθως οι αλλαγές τώρα τελευταία δεν πάνε προς τα κάτω, πάνε προς τα πάνω. Ναι, προφανώς. Άρα υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν μηδενικά τέλη. Σκέφτονται να επιβάλλουν ένα τέλος δακτυλίου, τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να πληρώνει και αυτό το αυτοκίνητο τέλη κυκλοφορίας. Ναι, ενώ γύρω στο 50 ευρώ λένε. Όσο και να είναι θα πληρώνει κάτι. Ναι. Λένε ότι τώρα θα ξεκινήσει από τα 20 ευρώ. Το είπα και χθες θα το ξαναπώ όμως γιατί πραγματικά με θυμώνει. Όθησαν τον κόσμο να πάρει ακριβώς. Μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα. Τα πήρανε. Μετά τους τσακίσαν στη φορολογία και τους έχουν μείνει στα χέρια δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Όθησαν τον κόσμο να πάρει αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τα πήρανε. Τώρα τους ξαναανοίγουν καινούριο θέμα ότι θα τους φορολογήσουν. Αυτό το πράγμα όμως είναι ασυνεπές. Διαλύεις και τις επιχειρήσεις της πώλησης αυτοκινήτων στην Ελλάδα που ήδη είναι με πλήγμα. Και ήδη έχει καινούριο κόσμο που θα απολυθεί αν κλείσουν και άλλα μαγαζιά αντιπροσωπείες. Όταν υπάρχει ασυνέπεια στα κίνητρα που δίνεται στους αγοραστές, διαλύεις την επιχειρηματικότητα στη χώρα. Και όταν δεν υπάρχει. Είναι αυτή που δεν υπάρχει. Είναι συνολικότερο. Είναι η αναξιοπιστία του κράτους. Αυτή οδηγεί και τον Έλληνα να συνεχίζει ενδεχομένως να φοροδιαφεύγει. Ναι. Αυτή οδηγεί τον Έλληνα αυτά να μην. Αυτά μου κάνουν, αυτά θα κάνω. Άμα δεν σέβεται το κράτος τον πολίτη και ο πολίτης δεν θα σεβαστεί το κράτος. Άρα λοιπόν. Για την οτροπία, η αλλαγή κουλτούρας, η οποία είναι κρίσιμη, δεν μπορεί να γίνει άμα δεν αλλάξει και το κράτος τη στάση του. Και είναι σε κάθε τομέα. Αλλά ποιο μα ακούει. Παραβιάζει δικαστικές αποφάσεις. Στα αυτοκίνητα, στα μισθολόγια. Δηλαδή, βρει έναν τομέα όπου να υπάρχει μια σχετική συνέπεια, να μπορεί ο άλλος να κάνει ένα σχετικό προγραμματισμό. Κανένα. Δεν έχουμε. Μάλλον δεν έχουμε φτιάξει καλά, κύριε Ροσό. Μιλάμε για άλλη χώρα. Γίνεται ετεροβαρός. Λοιπόν, πείτε δηλαδή ότι όλη αυτή η θυσία έχει ανταποδοτικότητα. Μπράβο. Αν ένιωθε ο πολίτης ότι όλα αυτά που περνάω, η αλλαγή οικονομικών συνθηκών που συνέβη στη χώρα
παίρνει και εμένα μπάλα, συμβαίνει και σε εμένα και βρίσκουμε προσωρινές αδυναμία, αλλά στο μέλλον θα έχω ένα κράτος ανταποδοτικό σε κάθε ζήτημα. Από τη φορολόγηση στη κοινωνία θα μπορούσε να το ανεχθεί. Ναι, κύριε Μπάκα. Αυτό δεν το ανέχεται. Εμείς αυτή τη στιγμή είχαμε μια επικοινωνία με δικηγορικά γραφεία στην Κίνα και στην Γερμανία για Κινέζους πελάτες. Συγγνώμη, για να αγοράσουν οι Κινέζοι πελάτες και οι Γερμανοί πελάτες ακίνητα στην Ελλάδα. Ναι, για Κινέζους πελάτες, επειδή τους διαχειριζόντουσαν δικηγορικά γραφεία της Γερμανίας. Συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτό μας ρωτάγανε. Λέει, στείλτε μας τη φορολογία, λέει, το κόστος κατοχής ακίνητης περιουσίας. Ξεκινάμε και εμείς τώρα. Σε ποια χρονιά. Και τους λέμε, τι να σας στείλουμε. Λέει, ποια είναι τα κοστολογία μας. Κάθε χρόνο τι θα πληρώνουμε στη χώρα σας. Για να έχουμε την κατοχή της συγκεκριμένης ακίνητης περιουσίας, για να έχουμε και τη βίζα κιόλας. Πλάκα κάνουν εκεί. Ενώ ήταν έρθουν στις 26 Σεπτεμβρίου, έχουν να αναβάλουν ταξί τους πάλι. Και συνεχώς αναβάλουν. Επειδή αυτά που τους στείλατε δεν τους έπεισαν, δηλαδή. Όχι, δεν τους απαντάμε. Εμείς τους λέτε ότι περιμένετε να καθοριστεί. Δεν ξέρουμε τους απαντήσουμε. Ωραίο είναι ότι εδώ έχει αυτό το άγχος συνέχεια. Οι οποίοι γιατί ενδιαφέρονται, δηλαδή, γενικό. Για τη βίζα. Για τη βίζα, μάλιστα. Ο νόμος είχε βγει ότι αν αγορά μέχρι ένα μεγάλο. 250 κίνητα που έχουν βγει. Άρα για να επιστρέψουμε στο άλλο που λέγαμε. Μελετάτε λοιπόν κατάργηση των μηδενικών τελών στα γιοταχή, αλλαγές από φέτος. Γύρω στο 50 ευρώ εξετάζεται να μπει. Και καθιέρωση ειδικού τέλους δακτυλίου για τα παλαιόγιαταχή. Δηλαδή, όσα μπαίνουν στο μικρό δακτύλιο στην Αθήνα, θα πληρώνουν και αυτά. Το αποτέλεσμα θα είναι και αυτά που θα πληρώνουν. Κάποια στιγμή να καταθέσει τις πινακίδες στην εφορία ο φορολογούμενος. Και εκεί μελετάτε να υπάρχει ένα τέλος διακράτησης πινακιδών. Άρα, ουσιαστικά, καταλήγουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν είναι προϋπολογισμένο ένας φόρος να εισπραχθεί, θα βρεθούν είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο ισοδύναμα να πληρωθεί αυτός ο φόρος. Καλέ μου Ηλία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο τα τέλη κυκλοφορίας, γύρω από το αυτοκίνητο υπάρχει μια σειρά εσόδων το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει όπως και με τα κινητά. Το κράτος. Είναι τα σέρβις, είναι οι ασφάλειες, είναι τα ποσά που πληρώνουν οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται το αυτοκίνητο. Δύο ερωτήσεις. Όσο τα αυτοκίνητα παραμένουν παρκαρισμένα χωρίς πινακίδα. Δεν κινούνται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κατά τον ίδιο τρόπο που κατέστρεψαν την αγορά ακινήτων, την οικοδομική και κατασκευαστική αγορά. Ακινήτων αυτοκινήτων. Έχουν καταστρέψει κάτι κοινό. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πριν ανοίξουμε το θέμα με το ασφαλιστικό και μας ρωτάτε κιόλας και απαντήσουμε και για τα κόκκινα δάνεια, σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Αθηνά. Έχουμε γεμίσει σπήρες, κύριε Μπάκα, με επιτίδιους που στείλουν διάφορα σκηνικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν επιτίδη που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, έμπαιναν μέσα στα σπίτια και κατάκλευαν τον κόσμο. Σε λίγο πάμε στην κυρία Αθηνά, σε λίγο, σε ένα λεπτό. Θέλω δύο ερωτήσεις. Κύριε Τσουκαλά, μας ρωτάει η κυρία Γεωργία από το Δίστομο, από την πατρίδα μου. Καλημέρα. Μου κόψαν το ΕΚΑΣ και είμαι καρκινοπαθής. Γιατί? Το ΕΚΑΣ το παίρνουν αν είναι άνω των 65 χρονών ή το παίρνουν και όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80%. Αν είναι σε ένα τα δύο κριτήρια αυτά, προφανώς ως καρκινοπαθής μάλλον πρέπει να είναι στο δεύτερο, τότε κακώς το κόψανε. Αν η αναπηρία της είναι κάτω το 80% και είναι πλάνο του 67, αν για παράδειγμα έχει ένα ποσοστό αναπηρίας 80, αλλά με νέα επιτροπή και αυτό έγινε 67, ναι. Δυστυχώς ο νόμος προβλέπει ότι το ΕΚΑΣ παραμένει στον ανάπηρο μόνο με τη συγκεκριμένη αναπηρία. Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση. Τι θα γίνει με τα επιδόματα των υπερήλικων ανασφάλιστων του ΟΓΑ, θα κοπούν? Η σύνταξη ανασφάλισης του υπερήλικα, καταργήθηκε ο νόμος Στρατούλη που προέβλεπε την επαναφορά της, παραμένει ως δυνατότητα αλλά με πάρα πολύ πιο σκληρά κριτήρια. Πρέπει να έχεις τουλάχιστον 20 χρόνια διαμονή στην Ελλάδα, πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο εισόδημα, ενώ με τον νόμο Στρατούλη πηγαίναμε στο προηγούμενο καθεστώς που αφορούσε και τουλάχιστον 30.000 παραπάνω Έλληνες πολίτες. Θα τα πούμε αναλυτικά με τον κύριο Τσουκαλά για το νέο ασφαλιστικό και με τον κύριο Χατζηγεωργίου για τις 100 δόσεις. Θέλω όμως να σας δώσουμε κάποια πληροφόρηση, παρότι έπιασαν από τη σπήρα τα άτομα, αλλά καλό είναι να ξέρουμε τι γίνεται και πώς δρούν και πώς λειτουργούν και να είμαστε ενημερωμένοι για να είμαστε και προσεκτικότεροι και πιο υποψιασμένοι. Η κυρία Αθηνά, λοιπόν, είναι κόρη της γυναίκας που έπεσε θύμα της σπήρας. Κυρία Αθηνά, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε με τη μητέρα σας? Στις 3 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, ναι. Η μητέρα μου έπινε τον καφέ της μέσα στον κήπο. Ναι. Και την πλησίασε ένας κύριος και της λέει: «Κυρία μου, μπορείτε να μας ανοίξετε, γιατί είμαστε από τη ΔΕΗ και θέλουμε να δούμε το ρολόι σας». Από τη ΔΕΗ, λοιπόν, να δουν το ρολόι. Αυτή είναι η δικαιολογία. Η μητέρα μου, μεταξύ, δεν είχε ακούσει ότι υπήρχε κάτι τέτοιο ή κάποια καταγγελία στην τηλεόραση ή κάτι τέτοιο. Ναι.
και καλή την πίστη τους άνοιξε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν, συγγνώμη κυρία Αθηνά, ήταν ένας, δύο άντρες. Ένας παρουσιάστηκε. Ναι. Και της είπε να της ανοίξει, αλλά αυτός που μπήκε ήταν άλλος. Μάλιστα. Δηλαδή τον ρολόι, τέλος πάντων, ο συνάδελφος και καλά. Και? Λοιπόν, και μετά τη ζήτησε να δει τις ηλεκτρικές συσκευές, γιατί μάλλον σαν διαρροή είναι και τέτοια, να δει τα σκεύη που μαγειρεύουμε. Ακούω ένα θόρυβο όμως μέσα, συγγνώμη. Λοιπόν, αν μπορούμε να το ρυθμίσουμε λίγο, συνεχίστε να μιλάτε εσείς κανονικά, μην σας ακούμε τέλεια. Βέβαια. Άρα λοιπόν, της είπα να δουν τις ηλεκτρικές συσκευές. Ναι, ναι. Να του φέρει κάποιο πιστοποιητικό, τέλος πάντων, της ΔΕΗ και κάτι τέτοια. Ξέχνοντας, η μητέρα μου βρίσκει ένα φάκελο που εκεί έχει τα φορολογικά της αυτά και του δίνει μια απλή απόδειξη. Και λέει, ναι, ναι, αυτό ήθελα. Το οποίο ήταν άσχετο βέβαια με τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Και εκεί καταλαβαίνω ότι κάτι συμβαίνει. Και γυρίζει πίσω και βλέπει άλλους δύο μέσα, εκ των οποίων ο ένας ήταν τεράστιος, ψηλός, που μπόρεσε λέει μόνο να δει από το στομάχι του και κάτω. Φανταστείτε τι ύψος είχε. Mm-hmm. Και βάζει τις φωνές κλέφτες και γίνανε μπουχός. Αυτός εντωμεταξύ φορούσε περούκα ξανθιά. Μάλιστα. Πρόλαβα να τις πάρουν κάτι, κυρία Αθηνά, ή με τις φωνές της μητέρας. Ναι, πήρανε. Πήραν από τη μητέρα μου. Δεν προλάβανε άλλα, γιατί ήταν σύντομο το διάστημα. Mm-hmm. Γύρω στα 500 ευρώ. Τα έχουμε δηλώσει και στην αστυνομία. Έχουμε κάνει καταγγελία, εγγραφή. Λοιπόν, κάποια κοσμήματα, τα οποία τα περισσότερα είχαν συναισθηματική αξία, ήταν δώρα του πατέρα μου. Άρα, κυρία Αθηνά, την ώρα που είχαν μπει μέσα στην κουζίνα για να κάνουν έλεγχο, υποτίθεται στις συσκευές που είχαν διαρροή, είχαν μπει και οι άλλοι ήδη μέσα. Οι άλλοι, και είχαν βρει και ψάχνανε. Και ψάχνανε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά κάνετε και βγαίνετε και μας το λέτε, διότι σαφώς πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και να είμαστε υποψιασμένοι. Μας λένε από τη ΔΕΗ, δεν είναι τόσο απλό. Θα μου πεις και τι να κάνω, να πάρω στη ΔΕΗ να ρωτήσω. Μας είπανε ότι δεν επιτρέπει τη ΔΕΗ. Εδώ η ΔΕΗ, όταν έχει πρόβλημα, την καλείς και σώθηκε μετά από 3 μέρες. Έτσι είπα και εγώ της μαμάς μου. Είναι δυνατόν ποτέ να έρθει αυτοβούλος σωστό, να σου κάνει δίκιο έλεγχο. Άρα αλλά θέλει... η μητέρα μου είναι σχεδόν 80 ετών. Μα κυρία Αθηνά, χτυπούσανε, ξέρανε που χτυπούσανε, σε άτομα πιο μεγάλης ηλικίας που είχαν μειωμένες αντιδράσεις. Η γυναίκα έπινε τον καφέ της, ας πούμε ήταν ανέμελη, δεν είχε ότι έτσι είχε κάποια έννοια, καταλάβατε. Σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τώρα που πιάστηκε η σφύρα να καταφέρετε να πάρετε πίσω και τα... Πιστεύω, δεν ξέρω όμως αν θα καλέσουν τα θύματα που έχουν κάνει καταγγελία να αναγνωρίσουν αν δεν έχουν λιώσει. Να αναγνωρίσουν τα κοσμήματα. Μακάρι και να τα πάρετε πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Έχουμε γεμίσει σφύρες, κύριε Δρόσο. Παινία τέχνας κατεργάζεται. Περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Ναι. Και σας μιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχει συμβεί και σε εσάς? Στη μητέρα μου. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Κάτι παρόμοιο? Κανονική διάρρηξη. Εισέβαλαν, σιδηρόφρακτο το σπίτι και εισέβαλαν και πήραν τα πάντα. Εδώ κάνουν πολλές φορές τους διαφορούμενους ενοικιαστές και μπαίνουν στα σπίτια μέσα. Α, και αυτό έχει γίνει. Θα σα πω συγκεκριμένα. Εμείς λέγαμε, είχαμε κάνει μια φορά και λέγαμε ότι η αγγελία κινήτων είναι ο καλύτερος κράχτης για να πάνε απαταιώνες. Για αυτούς τους λόγους. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται κάποιος και λέει ότι εγώ θέλω να νοικιάσω συγκεκριμένο ακίνητο, μπαίνουμε στο ακίνητο, λέει στο ακίνητο όταν μένει η οικογένεια ήδη μέσα, το σπίτι είναι επιπλωμένο. Mm-hmm. Λέω, τι δουλειά κάνουν εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι, εάν έχει ησυχία, οι γείτονες τι δουλειές κάνουν, λείπουνε και λέει αυτή είναι πολύ ωραία, το ακίνητο είναι πάρα πολύ καλό, λείπουν όλοι, είναι ήρεμα, μπαίνει ο άλλος μέσα, πάρα πολύ ωραία, κάνει τη δουλειά του, ξέρει τι ώρες λείπουν όλοι, την πολυκατοικία και κάνει τη δουλειά του εύκολα. Μάλιστα. Γι' αυτό εμείς ζητάμε προσοχή και εδώ. Όχι μόνο αυτό. Πείτε το. Λέμε και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και στους συναδέλφους του μεσίτη ότι ταυτότητα, όταν πάμε σε κάποιον να δείξουμε ένα ακίνητο, ταυτότητά του. Δεν έχει ταυτότητα. Να πάει σπίτι να φέρει. Δεν υπάρχει, είναι περίεργη η κερί. Στα τυφλά δηλαδή, ούτε καν το σπίτι δεν δείχνουμε. Ακριβώς, όχι παιδιά. Να. Δηλαδή, βάζεις κάποιο σπίτι σου. Δηλαδή, εσείς, συγγνώμη, δέχεστε κάποιον που πάει το κουδούνι να είναι με το σπίτι σας. Σωστά, ποιος είναι και πώς μπαίνει. Να σας πω κάτι, φτάνουμε μετά και στο άλλο άκρο. Φοβάσαι και αυτό θεωρώ πια ότι σε προστατεύει με κάποιο τρόπο. Ακόμη και να μην είναι ο άλλος ύποπτος, να είσαι εσύ τόσο καχύποπτος και να λειτουργείς με έναν τρόπο, πώς να το πω, επιφυλακτικό τουλάχιστον. Ξέρω ποιος μπαίνει στο σπίτι μας. Ναι, δεν το συζητάμε. Ακόμα και σε διαμερίσματα γίνεται αυτό, λοιπόν, κύριε Μπάκα, προσέξτε να δείτε. Να ξέρουμε σε αυτό το επίπεδο. Σε ένα άλλο επίπεδο της εφορίας, επίσης το ξέρουμε, αλλά μπαίνει. Στο άλλο επίπεδο το ασφαλιστικό, κύριε Τσουκαλά, επίσης το ξέρουμε, αλλά μπαίνει και μας αλλάζει τα φώτα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα ένα προς ένα. Έχω και στοιχεία εδώ που μας έχετε στείλει. Όλες τις αλλαγές. Ξεκινάμε. Ασφαλιστικές εισφορές. Πρώτο θέμα. Τι αλλάζει με τις ασφαλιστικές εισφορές? Μέχρι τώρα είχαμε ένα ασφαλιστικό, στο οποίο η σύνταξη υπολογιζόταν βάσει των μεικτών αποδοχών του ασφαλισμένου.
και κυρίως τα τελευταία χρόνια. Είτε του βασικού μισθού στο δημόσιο. Άρα στην ουσία λειτουργούσε και ένας χαρακτήρας αναδιανεμητικός, γιατί τα τελευταία χρόνια πάντα έχεις καλύτερους μισθούς. Ναι. Άρα αφού υπολογιζόταν με αυτό, έπαιρνες και παραπάνω χρήματα. Τώρα τι λέει, θα έχουμε το λεγόμενο σύστημα συγκαταλογισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό. Θα δίνεις όλη τη ζωή κάποιες εισφορές. Αυτές θα μαζεύονται σε κάποιον εικονικό κουμπαρά. Γιατί λέμε εικονικό, δεν μένουν τα λεφτά αυτά, πληρώνουν τις νυν συντάξεις. Ναι. Και θα το οκίζονται με ένα εικονικό επιτόκιο. Άρα στην ουσία θα γίνεται μια εικονική πράξη και βάσει αυτής, στα 67, θα έχεις μαζέψει κάποια χρήματα. Όπως είναι στην ιδιωτική ασφάλιση, για παράδειγμα. Ναι. Και θα σου λέει, επειδή λαμβάνει υπόψη και το προσδόκιμο ζωής πλέον, 67. Μέχρι πότε είναι το προσδόκιμο, περίπου 15 χρόνια παραπάνω από τα 67, στα 83. Άρα, τι έχεις πληρώσει για 15, για τους μήνες που είναι. Άρα, θα παίρνεις το μήνα τόσα χρήματα. Στην ουσία, πηγαίνουμε σε ένα σύστημα που προσυδειάζει στην πλήρη ανταποδοτικότητα, ομοιάζει με εκείνο που υπάρχει στην ιδιωτική ασφάλιση, με τη διαφορά ότι ακόμα και η Επιτροπή Σεφών προβλέπει εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη ποια είναι, στα η σημερινή 67, τα. Ναι. Άρα στην ουσία ο χαρακτήρας από αναδιανεμητικός γίνεται κεφαλοποιητικός ανταποδοτικός, αλλά κρατάει μία οσμή αναδιανομής λόγω της εθνικής σύνταξης. Μάλιστα. Η εθνική όμως σύνταξη αναφέρεται μέσα στο πόρισμα ότι θα έχει κριτήρια εισοδηματικά. Να πούμε βέβαια ότι η κυβέρνηση μέχρι τώρα ότι δεν το δέχει, και ο κ. Χατρούγκαλος τώρα, αλλά και ο κ. Νεφελούδης, νομίζω χθες ο Γενικός Γραμματέας, ναι, ότι δεν θα γίνει αυτό. Πράγματι, το πόρισμα είναι ένα πόρισμα κάποιων τεχνοκρατών που επελέγησαν είναι να κάνουν μια δουλειά. Είναι μια βάση. Είναι, είναι μια βάση, σίγουρα. Πράγματι, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η πολιτική ηγεσία. Είναι διαφορετικό πράγμα. Πάντως, τι σημαίνει με την ακίνητη περιουσία, είναι ακριβώς λίγο αυτό. Γέλιο, τι σημαίνει λοιπόν τώρα. Είπανε και καλά κάνει και το λες, Γιάννη, για τα εισοδηματικά, αλλά για την περιουσία δεν έχει περιορισμό. Στην Αυστραλία, όπως το έχουμε κάνει με άλλες κοινωνίες και άλλα κράτη, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το δικό μας, ούτε την ίδια αξία. Πολλά πράγματα. Και επειδή ακριβώς έγινε αυτή η σύνδεση, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν και με τον ΕΝΦΙΑ, μας έφερναν το παράδειγμα της φορολόγησης των ακινήτων στην Αυστραλία. Νομίζω ότι αυτό κάπως πρέπει να ξεκαθαριστεί και να αποκλειστεί. Λοιπόν, μέσα στο πόρισμα υπάρχει όχι μόνο εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και ρήτρα περιουσίας. Δηλαδή λέει ότι γενικά η περιουσία σου, είτε αυτή είναι ακίνητη, είτε σου αποφέρει πρόσοδο, θα παίζει κάποιο ρόλο στο πώς θα αναδιαμορφωθεί το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Ναι. Προσοχή. Δεν λέει μέσα, για να μην το μπερδεύουμε, ότι θα δώσω εγώ εισφορές και δεν θα τις και πάρω μετά πίσω, θα τις πάρω πίσω. Επειδή ναι, έχω δύο ενίκια, αλλά το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, το προνοιακό τμήμα λοιπόν της σύνταξης, αυτό θα ποικίλει αναλόγως της ισοδηματικής κατάστασης. Αυτό, αν το βάλουμε, αν το προβάλλουμε στο μέλλον, σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδοκίμου ζωής, σημαίνει ότι θα πηγαίνει στα 72 σου να παίρνει μια πάρα πολύ μικρή σύνταξη. Ερώτηση. Είναι το βασικό. Υπάρχουν θεμελιώδη ερωτήματα εδώ. Ναι. Και σας ρωτώ ως ειδικό και ο άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο ιδιαίτερα καλά. Δεν θα έχουμε για αυτό το εθνικό κομμάτι, το λεγόμενο προνοιακό όπως λέτε, δώσει όλες οι εισφορές. Ναι. Αυτές οι εισφορές δεν θα πρέπει να αντανακλώνται επί ίσης όρης. Γιατί πρέπει να επισέλθουμε στο εισόδημα ή την περιουσία για να δούμε. Το γνώμη μου είναι ότι αυτό είναι αδιανόητο προσωπικά. Το να υπάρχει σύνδεση με το εισόδημα, κατά τη γνώμη μου είναι αδιανόητο. Απ' την άλλη μεριά, το σκεπτικό του πορίσματος είναι ότι επειδή το κράτος, αν κάτι επιχορηγεί, αυτό θα είναι μόνο το κομμάτι της εθνικής, αν δεν υπάρχουν χρήματα. Μάλιστα. Για το λόγο αυτό, αυτό θα μπορεί να είναι σε μια διαδικασία αναλογίας του εισοδήματος. Για να το εξηγήσω. Ποιο είναι το βασικό, αυτό που δεν έχει φανεί πάρα πολύ μέχρι στιγμής και στη δημοσιότητα. Προκειμένου να μην υλοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ναι, όχι για λόγους πρόθεσης, όχι για λόγους πρόθεσης κυβέρνησης, δεν θέλει αντίρρηση, αλλά για λόγους καθαρά δημοσιονομικούς. Ναι. Δεν προκρίνεται η εκ νέου μείωση των συντάξεων ως μείωση, αλλά τι λέει το πόρισμα, ενιαίος τρόπος υπολογισμού βάσει του νόμου Σιούφα, αλλά όχι με ποσοστό. Ο νόμος Σιούφα ίσχυε μόνο για τους νέους ασφαλισμένους. Ναι, ναι. Μετά το 93. Ναι. Τώρα τι λέει, να ισχύει και για τους πριν το 93, αλλά να επανυπολογίσουμε και τις συντάξεις τις καταβαλλόμενες των νυν συνταξιούχων με τον νόμο Σιούφα και μάλιστα με ποσοστό αναπλήρωσης όχι 70% αλλά 55%. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει και θα πει το εξής. Δεν έρχομαι να πω του κυρίου Κορονέου του κόβω 5%, αλλά έρχομαι από την αρχή, βλέπω τις εισφορές που έχει δώσει, υπολογίζω διαφορετικά τη σύνταξη και λέω έπαιρνα 1.200, θα παίρνει τώρα 900.
αλλά δεν έχω κάνει περικοπή. Έχω υπολογίσει με έναν υπολογισμό. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό έχει πολύ μεγάλα, ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στις συνταγματικότητες. Γιατί ναι, όταν κάποιος έφυγε πριν 20 χρόνια με σύνταξη, έφυγε με σταθερή πεποίθηση ότι τουλάχιστον ο υπολογισμός, άλλο είναι ενδεχομένως αυξήσεις ή μειώσεις που έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική κατάσταση, αλλά ο υπολογισμός είναι με συγκεκριμένο νόμο που είχα σταθερή πεποίθηση που το κράτος μου διαμόρφωσε. Να σας κάνω μερικά ερωτήματα τότε συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, με τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, ναι, θα έχουμε αλλαγές, τι θα γίνει? Αυτό λέει. Λέει ότι θα γίνει επανυπολογισμός με τον νέο τρόπο, τον ήδη καταβαλλόμενο. Στον παππού που είναι 85 χρονών. Α, στις ήδη καταβαλλόμενες θα γίνει αυτός ο επανυπολογισμός. Ενώ ο συγκεκριμένος νόμος ίσχυε για αυτούς οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι μετά το 93 και θα φύγουν κάποτε. Τους βάζει μέσα τώρα όλους. Θα αφορά και τους πριν το 93 νυν ασφαλισμένους, αλλά και τους νυν συνταξιούχους. Προσοχή, αυτό είναι το πόρισμα, ωραία. Για να μην δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Ωραία, το πόρισμα. Είναι αυτό που λέμε σοφή, έτσι. Επίσης, λέτε μου κάτι άλλο. Λέει, ενιαίο ταμείο, όλοι μαζί σε ένα ταμείο. Ή καετέα. Κατάργηση επικουρικών και εφάπαξ, όλα ενσωματώνονται, ναι, σε ένα υπερταμείο. Και πλέον λέει, επειδή ακριβώς το ποσοστό αναπλήρωσης είναι μικρότερο, είναι στο 50 με 55, ενώ σήμερα είναι 70 με 80, δίνει τη δυνατότητα και λέει, ιδρύστε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Δηλαδή, τα οποία μπορεί όμως να συνδέονται και με ιδιώτες και με ασφαλιστήρια. Ναι. Στην ουσία, δικηγόροι, αν θέλετε, προαιρετικά, κάνει αυτό. Αυτό είναι ο λεγόμενος τρίτος πυλώνας. Υπάρχει στο εξωτερικό, αλλά βέβαια στο εξωτερικό η εθνική δεν είναι 360, η βασική δεν είναι άλλα 500. Και ο τρίτος πυλώνας είναι πολύ μεγαλύτερο. Συνδέεται και με άλλες εισφορές, φαντάζομαι. Ακριβώς. Ναι. Θα δίνεις παραπάνω εισφορές, αν θέλει. Ασφάλιση εκπίκτη. Ναι. Και υπάρχει και αυτός ο πυλώνας. Εδώ πέρα, μόνο ότι υιοθετεί το πόρισμα, τη φιλοσοφία του κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα της ιδιωτικής ασφάλισης. Επιλεκτικά. Ναι. Επιλεκτικά. Εδώ πέρα απορρίπτει εντελώς την παράμετρο των ιδιωτικών εταιριών. Μερικές ερωτήσεις. Θα καταργηθούν όλα τα προνοιακά επιδόματα για τα ΑΜΕΑ? Εγώ από ό,τι έβλεπα προχθές διαβάζοντας το πόρισμα, τα ΑΜΕΑ είναι στο πουθενά. Όπως και η συντάξη χειρίας, όπως και τα βαρέα και ανθυγιεινά. Το σκεπτικό του πορίσματος είναι ότι έρχομαι και ξεχωρίζω τη σύνταξη που έχει να κάνει με εισφορές από την αναπηρική, τη λόγω θανάτου και τα προνοιακά, τα οποία πια τα θεωρώ ακριβώς κομμάτια της πρόνοιας, ναι, άλλη αρμοδιότητα. Το διαχωρίζει τελείως. Το σκεπτικό είναι ότι πια ως ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό εννοώ μόνο τη συσχέτιση εισφορών παροχών. Μάλιστα. Οτιδήποτε άλλο κομμάτι υπήρχε κοινωνικού χαρακτήρα, δεν λέει δεν το βάζω, αλλά λέει δεν το αφορά προσδιορίσει εμένα. Όμως, δεν αφορά εμένα, προσδιορίσει. Η πρόνοια. Μάλιστα. Το πετάει στην πρόνοια. Επόμενη και βέβαια ερώτηση. Εκεί, αν θέλετε τη γνώμη μου, το σκεπτικό είναι να πάνε και να πακετάρουν το σύνολο των πολλών επιδομάτων που υπάρχουν, των διαφορετικών ή τη σύνταξη λόγω θανάτου τη αναπηρική, με ένα στην ουσία συγκεκριμένο επίδομα που θα έχει σχέση και με κριτήρια εισοδήματος. Που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και το έχει ανοίξει ο κύριος Στρατούλης. Τα είχαμε πει δύο και με τον κύριο Ρωμανιά. Και έχουν καταθέσει για σύνταξη. Τώρα τι θα γίνουν? Η αίτηση που έγινε με τον νόμο Στρατούλη, τι θα γίνει? Να το εξηγήσουμε. Η κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης είναι η μοναδική που γίνεται από την ψήφιση. Ναι. Άρα όσοι μπήκανε, μπήκανε. Οι υπόλοιπες δηλαδή, διατάξεις, δηλαδή η ένταξη που αφορούσε τους ασφαλισμένους. Εδώ έχουμε δύο ταχύτητες όμως. Αυτούς που πρόλαβαν και άλλοι που μείναν απ' έξω. Η διάταξη που αφορούσε ασφαλισμένους στο ΕΤΑ και έλεγε οι νέοι ασφαλισμένοι μπορούν να πληρώνουν έως και δύο κατηγορίες λιγότερο. Αυτή δυστυχώς καταργείται από την ψήφισή της, από τον Ιούνιο. Mm-hmm. Και να έκανε κάποιος αίτηση δεν τον αφορά. Σαν να μην την έκανε ποτέ. Μάλιστα. Η ένταξη αυτή λέει, όχι, όσοι προλάβανε μέχρι τη δημοσίευση κρατάνε το νόμο που μπήκανε. Απλά τι γίνεται πλέον, ενώ είχε υπάρξει μια fast track διαδικασία και όσοι οφείλανε έως 50.000 μπόρεσαν και μπήκανε από πρώτη εβδόμου έως 39ου. Τελείωσε, έτσι όπως τελείωνε. Ενώ οι υπόλοιποι, ενώ ίσχυε ότι μπορούν να χρωστάνε μέχρι 25.000 ευρώ, τώρα αυτό επιστρέφει στις 20.000 ευρώ. Μάλιστα. Και ενώ ίσχυε ότι μπορούν να πληρώσουν τα 20.000 έως 60 μηνιαίες δόσεις, τώρα είναι 40. Ποιο είναι το κλειδί? Πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που κάνω έκκληση είναι το εξής. Ενώ ο νόμος έλεγε ότι όσοι οφείλουν έως 50.000 ευρώ μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι το Σεπτέμβριο να υπαχθούν και να έχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Η εγκύκλειος βγήκε και είπε αυτό αφορά μόνο οφειλέτες του ΑΕ που έχουν απονέμον φορέα τον ΟΑΕ. Αυτοί που έχουν απονέμοντα φορέα το ΙΚΑ και συμμετέχονται τον ΟΑΕ δεν ισχύει. Αυτό είναι δεδοχή της. Έχει πετάξει πολύ κόσμο έξω. Προτείνω στην κυβέρνηση, αφού δεν μπορεί
να κρατήσει κάποιους νόμους, γιατί επιβάλλονται, και το δέχομαι, τουλάχιστον μικροκαταστάσεις που όμως είναι πολύ σημαντικές για μερίδες. Να τις ρυθμίσουμε. Να τις ρυθμίσουμε τις τελευταίες σύντομες ερωτήσεις. Και να πούμε μετά κάτι, γιατί βγήκαν και οι πίνακες για τα όρια ηλικίας. Πείτε το τώρα. Πείτε. Να πούμε. Επειδή αν είναι με το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, είναι σε άλλη κατεύθυνση. Ναι, όχι, όχι, πείτε το. Διέρευσαν το την Πέμπτη στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης που αφορά τα όρια ηλικίας. Που αυτό απασχολεί και τους πιο πολλούς ασφαλισμένους. Είχαμε δύο πίνακες. Τον πίνακα νούμερο 1 που είχε μια πιο ήπια αύξηση όριων ηλικίας και τον πίνακα νούμερο 2. Τι έγινε. Όσοι βγαίνανε με διατάξεις που απαιτούσαν ένσημα άνω των 10.000 ενσήμων, 1500 ναι. στο ΙΚΑ, ναι. στα 58-59. 35 ετία στα 58 στο δημόσιο ή αντίστοιχα 35 ετία στα 60 στον ΟΑΕ ή στα ειδικά ταμεία, αυτοί βγαίνουν με τον πίνακα νούμερο 1 που έχει πιο ήπια αύξηση ορίου ηλικίας. Εκτός από την ιδιαίτερη ανάγκη. Όχι, έφυγαν των 10.000 ανηλίκου. Όσοι όμως φεύγανε με άλλες διατάξεις, κοινές διατάξεις, μητέρες ανηλίκου. Και αυτές οι κατευθύνσεις, αυτές πάνε με τον πίνακα νούμερο 2. Ο πίνακα νούμερο 2 ναι. είναι φωτιά και τσεκούρι, να σας το πω διαφορετικά. Δηλαδή έχει μία αύξηση η οποία είναι. Ακόμα και μετά τα 55, αυξάνεται κατά 1,5 με 2 έτη κάθε χρόνο. Μπορεί κάποιος να φύγει έως και 17 χρόνια μετά. Είναι αρκετά δηλαδή. Ναι, δεν το συζητάμε καν. Το έχουμε πάρει σε γεύση από τον κύριο Ρωμανιά και από 1-2 μήνες πίσω. Βλέπουμε να υλοποιείται τώρα. Έτσι, υλοποιείται προφέρετε. Σε ένα βαθμό, δεν πάνε όλοι στα 62, ναι, αλλά δεν είναι τόσο ήπια η αύξηση ορίων ηλικίας. Και τελευταίο μόνο να πούμε, όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή ρωτάνε πάρα πολλοί συνταξιούχοι τι μπορούν να κάνουν, όσον αφορά αυτούς οι οποίοι είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, ναι. μπορούν να κάνουν μία αίτηση για συμμόρφωση προς το Γενικό Λογιστήριο, αν αυτό απορρίψει ή δεν απαντήσει. Εντός 60 ημερών έφεσε το ελεκτικό συνέδριο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι όσοι έχουν ταμεία του ιδιωτικού, όπως το ΙΚΑ ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που δεν είναι όμως το στενό δημόσιο, το Γενικό Λογιστήριο, ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του ΤΑΠΟΤΕ, του ΟΑΕ, μπορούν να κάνουν κατευθείαν αγωγή που να ζητάνε και τα αναδρομικά 2 ετών και να ζητάνε να συμμορφωθεί το κράτος, το ταμείο από εδώ και στο εξής. Κύριε Χατζηγεωργίου, κατοδόσεις. Μας ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται. Κάποιοι που έχουν μπει. Τι κίνδυνο έχουν τώρα στο να συνεχίσουν. Ουσιαστικά όσοι έχουν μπει στην πλειονότητά τους θα έχουν αύξηση τις δόσεις λόγω αύξησης του ετησίου επιτοκίου από 19 Οκτωβρίου, από αύριο. Ουσιαστικά θα αναρτηθούν στο τάξης οι νέες δόσεις και θα πρέπει να μπουν όλοι φορολογούμενοι να δουν την νέα δόση. Διότι αν πληρώσουν το ποσό το οποίο μέχρι τώρα γνωρίζουν, υπάρχει φόβος λόγω του ότι θα φαίνεται αυτή η διαφορά. Χάνοντας τη δόση, να χάσουν και τη ρύθμιση. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης είναι ότι θα θέλει τεράστια προσοχή στα τρέχοντα, γιατί το τρίμηνο περιθώριο που δινόταν με τις αλλαγές που είχαν γίνει το καλοκαίρι, τώρα με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου γίνεται ένας μήνας. Άρα ουσιαστικά δίνεται ένας μήνας περιθώριο να ρυθμίσει τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί στο φορολογούμενο. Για να παραμείνει στη ρύθμιση. Άρα πολύ περισσότεροι δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν σε έκτακτη φορά, σε ένφια, σε τέλη, στο ένα στο άλλο και μέσα σε ένα μήνα κινδυνεύουν να πεταχτούν εκτός. Η μόνη δυνατότητα που έχουν είναι να μπουν στη ρύθμιση των 12 δόσεων, που ευτυχώς εκεί το μόνο πλεονέκτημα είναι ότι το επιτόκιο το ετήσιο από 8% έπεσε και αυτό στο 5,05%. Είναι πολλά ακόμα και ως ερωτήματα και ως απορίες, αλλά πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι όσον αφορά το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, είναι ένα κείμενο, κατά τη γνώμη μου, το οποίο έχει μονομερώς κοιτάξει το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας και δεν έχει καθόλου κοιτάξει το ζήτημα της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Και αυτό που λέτε, κύριε Τσουκαλά, σχετικό είναι. Δεν νομίζω ότι και με αυτά που προτείνουν έχει μέλλον το ασφαλιστικό. Αφενός, αφετέρου όμως το ασφαλιστικό έχει ρόλο αναδυναμητικό. Αν θέλουμε να μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση, όσον αφορά τη βιωσιμότητα, εγώ θα πω κάτι. Και ο νόμος 3863, ο νόμος Ροβέρτο Κουτρουμάνη, πράγματι προσπάθησε με σκληρά μέτρα, με άδικα μέτρα, να νοικοκυρέψει τα. Δεν το είδαμε. Δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε. Γιατί η Τρόικα τότε έλεγε με σιγουριά στο επιτελείο, στο Υπουργείο, ότι η ανεργία θα μείνει 15%. Ναι, καλά. Προσδιορίσανε λοιπόν ένα ασφαλιστικό με βάση μια ανεργία που θα πήγαινε εκεί. Αφήστε και βέβαια, τώρα. Ένα τελευταίο στο μόνο λεπτό, από το πόρισμα της Επιτροπής, καταραίει κατά τη γνώμη μου ένα μύθο. Ο μύθο ότι για το ασφαλιστικό φταίει μόνο ότι είχαμε μεγάλες συντάξεις ή πάρα πολύ μικρά όρια ηλικίας. Υπήρχαν παθογένειες και στραβλώσεις, σαφώς. Αλλά αναφέρει μέσα το εξής. Αναφέρει ότι η βασική αιτία
είναι ότι τα τελευταία η πέντε χρόνια. Η μαύρη εργασία. Βέβαια. Κατά το ίμιση. Και βέβαια, αν βάλουμε μέσα και χρηματιστήριο, βάλουμε μέσα δομημένα ομόλογα και PSI, αντιλαμβανόμαστε ότι η μεγάλη εικόνα δεν είναι μια απλοϊκή γεννήτηση. Φταίει το ένα το άλλο. Φταίνε όλα μαζί και οι στρεβλώσεις, αλλά κυρίως φταίει η κατάρρευση των τελευταίων πέντε ετών. Άρα το μνημόνιο, όχι έσωσε, σκότωσε το ασφαλιστικό. Το βλέπουμε. Κύριε Μπάκα, κύριε Τσουκαλά, κύριε Χατζηγεωργίου, κύριε Δρόσο, κύριε Κορονέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.